Και εμείς θα πάμε στα δικά μας, θα πάμε στην ΑΕΛ και στο πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Πανιόνιο, που ήταν σημαντικό, Χρυσόστομο, για μια σειρά από λόγους. Ακριβώς, για πάρα πολλούς λόγους. Που τους ξέρεις εσύ καλύτερα από τον καθένα μας και στην παρέα που έχουμε εδώ, αλλά και από πολλούς άλλους. Ήταν εμφανείς οι λόγοι για τους οποίους η ΑΕΛ ήθελε το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Πανιόνιο, όχι εξαιτίας του αντιπάλου τόσο, όσο εξαιτίας αυτών που είχαν προηγηθεί. Τα αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, το αρνητικό αποτέλεσμα στο κύπελο, οι εμφανίσεις που συνόδευσαν, αν θέλετε, αυτά τα αποτελέσματα, αλλά και οι βαθμοί φυσικά, καθώς η ΑΕΛ θέλει βαθμούς πρώτα απ' όλα για να πετύχει τον στόχο της παραμονής, βαθμοί που θα πρέπει να κατακτούνται εντός έδρας, σαφέστατα, να αποτελέσει δηλαδή το ΑΕΛ FC Arena ένα απόρθητο φρούριο, ώστε να μπορέσει η ΑΕΛ να εξασφαλίσει αυτό που είπαμε, αυτό που έχει οριοθετηθεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση, η επίτευξη του στόχου της παραμονής. Βέβαια, νομίζω ότι πέρα από το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά που είπε ο Άγγελος Αναστασιάδης στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μετά το χθεσινό παιχνίδι. Ο Άγγελος Αναστασιάδης δεν είναι τυχαίος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ασφαλώς είναι. Είναι από τους πλέον έμπειρους προπονητές στην Ελλάδα. Και είναι ένας άνθρωπος, να με συγχωρέσεις λίγο, ένας άνθρωπος που πιστεύω εγώ προσωπικά και νομίζω πολλοί έχουν σχηματισμένη αυτή την άποψη, μιλάει ειλικρινά. Ακριβώς. Ό,τι και αν τον απασχολεί, αυτό θα το πει. Να προσθέσω. Ότι είναι ένας άνθρωπος που όποτε μιλά, μιλά ουσιαστικά, μιλά ειλικρινά, δεν μασάει τα λόγια. Και δεν είναι διπλωμάτης. Με αυτή την έννοια που το έχουμε μάθει. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Όχι, λέω με την έννοια που το έχουμε μάθει εμείς να ωρεοποιούμε καταστάσεις ή να βλέπουμε ανθρώπους να ωρεοποιούν καταστάσεις με κάποιο σκοπό. Ό,τι είναι να το πει, θα το λέει. Θα συμφωνήσω απολύτως. Και αυτό φάνηκε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Είπαμε, είναι ένας προπονητής που δεν μιλά πολύ. Θέλει να μιλά με τα έργα του περισσότερο. Είναι ένας προπονητής που για διάφορους λόγους αντιμετωπίστηκε με καχυποψία από τους φίλους της ΑΕΛ. Ακόμη και τώρα. Είναι ένας προπονητής ο οποίος, αν θέλετε την άποψή μου και θα χρησιμοποιήσω τον ξενικό όρο, γιατί έτσι τον έχουν μάθει οι περισσότεροι, είναι ένας άνθρωπος, πάνω απ' όλα, ο οποίος έχει δεχθεί bullying, εκφοβισμό, για τις απόψεις του όσον αφορά και τη θρησκευτικότητά του. Και τις ιδιαιτερότητες του ως άνθρωπος, που τις έχουμε όλες. Αυτό όλοι είναι τις το πλέον κακό, κατά την άποψή μου. Δεν μπορείς να προπυλακίζεις έστω και με τη σκέψη έναν άνθρωπο για αυτά που πιστεύει και για το πώς εκφράζεται. Στην τελική δεν κατηγόρησε κανέναν περί αυτού, ούτε προκάλεσε με αυτές του τις απόψεις. Είναι ένας προπονητής, όπως όλοι οι προπονητές, που θέλει να κερδίζει. Και νομίζω ότι ήταν ένα μίνι ξέσπασμα αυτό που έκανε χθες ο Άγγελος Αναστασιάδης, εξαιτίας αυτών που έχουν προηγηθεί. Ο ίδιος νομίζω ότι γνωρίζει καλά πως ο καθένας φέρει τις ευθύνες του και αυτός μπορεί να φέρει τις ευθύνες του για τα προηγούμενα ατυχή αποτελέσματα, αλλά δεν μπορεί να μηδενιστεί καμία προσπάθεια. Ούτε η προσπάθεια των παικτών, ούτε η προσπάθεια της διοίκησης, ούτε η προσπάθεια του προπονητή και του υπόλοιπου τεχνικού επιτελείου. Να πάμε στα καθαρά αγωνιστικά. 2-0 λοιπόν η ΑΕΛ απέναντι στον Πανιόνιο. Με το 1-0 να γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Το 2-0 να έρχεται προς το τέλος του αγώνα, ενώ ο Πανιόνιος πίεζε στη μεγαλύτερη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου αναζητώντας τον γκολ της ισοφάρισης. Ένα αποτέλεσμα που κάνει την ΑΕΛ για μία εβδομάδα τουλάχιστον να νιώθει πιο καλά. Το ότι χρειάζεται δουλειά σε πάρα πολλά σημεία, αυτό νομίζω είναι εμφανές, αλλά νομίζω ότι οι απαντήσεις δόθηκαν από τον Άγγελο Αναστασιάδη με τις ατάκες που χρησιμοποίησε, ότι η ομάδα τώρα χτίζεται και αυτό θα έπρεπε όλοι να το σκέφτονται. Θα έπρεπε να το σκεπτόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι κάποιες φορές και δεν βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω, ότι είναι μια ομάδα καινούρια, ότι είναι μια ομάδα η οποία κάνει τα πρώτα της βήματα μετά από 5 χρόνια στο πρωτάθλημα της Super League, ότι είναι μια ομάδα με κενά, τα οποία τα ξέρουν καλύτερα ο προπονητής και η διοίκηση και φαντάζομαι ότι έχουν ήδη γίνει κάποιες σκέψεις για την κάλυψή τους. Μάλιστα. Συνοπτικά λοιπόν οι φάσεις του χθεσινού αγώνα. 2-0 νομίζω ότι αυτό είναι που κρατά περισσότερο η ΑΕΛ, τους βαθμούς, και από εκεί και πέρα αναζητά τους τρόπους για να διορθώσει τις αδυναμίες της. Δέχθηκε πίεση, όπως προαναφέραμε, στο δεύτερο κυρίως ημίχρονο με τον Πανιόνιο να αναζητά τον γκολ της ισοφάρισης, το οποίο όχι μόνο δεν ήρθε, αλλά ήρθε το 2-0 με μια ωραία εκτέλεση φάουλ από την πλευρά του Νασλίδη. Ένας φόρος ο οποίος μπορεί να δείχνει βαρύς
με την έννοια ότι μπορεί να τραβήξει τους αντίπαλους αμυντικούς πάνω του, αλλά και με την δύναμη του σώματός του να διεκδικήσει την επίτευξη κάποιου τέρματος, αλλά έδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει και πάρα πολύ καλά, με βάση και το αποτέλεσμα δηλαδή, με τις εκτελέσεις φάουλ και να γίνει επικίνδυνος και από εκείνο το σημείο. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Όχι, επί των αγωνιστικών, απλά να πω εγώ κάτι, δεν ξέρω αν θέλει και ο Σπύρος, ότι ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που είναι καλή αγωνιστικά. Ακριβώς, φαίνεται και από τη βαθμολογία αυτό. Έτσι, έχει δείξει δείγματα γραφής συγκεκριμένα αγωνιστικά ο Πανιώνιος μέχρι στιγμής, οπότε ήταν πολύ δύσκολο το μάτς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Εγώ θα μείνω Χρυσόστομε σε αυτό που έλεγα την προηγούμενη εκπομπή, όχι στη νίκη, στην ήττα. Σε μια κακή στιγμή για την ΑΕΛ, ότι χρειάζεται υπομονή. Δεν ίσως χρειάζεται. Ήταν όμως λίγο μαζεμένα όλα. Ήταν μαζεμένα, αλλά εκεί φαίνεται. Εκεί φαίνεται αν κουμαντάρει στο καράβι. Και η ήττα από τον ΠΑΟΚ στο κύπελο Ελλάδος με τον τρόπο που ήρθε με την εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες ΑΕΛ. Ίσως ήρθαν, για να το δούμε και από την άλλη πλευρά του νομίσματος, ήρθαν όλα μαζεμένα. Είχε δημιουργηθεί ένας ενθουσιασμός μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού με 1-0. Όλα αυτά δημιούργησαν έτσι ένα περίεργο μείγμα που μπορεί να προκαλέσει αντίδραση, μπορεί και όχι. Το θέμα είναι ότι και αντίδραση να προκληθεί, το πώς θα το χειριστεί αυτό το τεχνικό επιτελείο και η διοίκηση της ομάδος και πάνω απ' όλα και οι ίδιοι οι παίκτες μέσα στη σκέψη τους και στο μυαλό τους, οι οποίοι αυτοί είναι που καλούνται να δώσουν απαντήσεις τελικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο και κανένας άλλος. Νομίζω ότι ήταν ουσιαστικότατος, νομίζω ότι μίλησε μέσα από την καρδιά του, νομίζω ότι έκανε ένα ξέσπασμα, να το πούμε έτσι, μπροστά στη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτός είναι, Χρυσόστομε, αυτός είναι ο Άγγελος Αναστασιάδης και ήταν πάντα και έτσι. Και αυτός πρέπει να είναι ο Άγγελος Αναστασιάδης. Και ήταν πάντα έτσι, όχι ούτε τηλέφωνο θα πάρει, σε ενόχλησε ποτέ, σε πήρε κανένα τηλέφωνο. Δεν νομίζω. Δεν έχει πάρει ποτέ δημοσιογράφο τηλέφωνο. Εγώ θα μείνω σε μια φράση που άκουσα, είπε «Ποδόσφαιρο βλέπουν όλοι». Ποδόσφαιρο είναι δημοφιλές άθλημα, το δημοφιλέστερο στον πλανήτη. Αλλά γνωρίζουν ποδόσφαιρο μετρημένο. Αλλά λίγοι το ξέρουν. Συμφωνώ 100% με τη φράση του coach. Σπύρο, τι λες? Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ήθελα ακόμη μισή ώρα, Άγγελε Αναστασιάδη. Είναι απολαυστικός. Ήθελα ακόμη μισή ώρα, δηλαδή. Εγώ δεν θα πω ότι ήταν απολαυστικός. Δεν μου έφτασε. Ξέρεις γιατί είναι απολαυστικός, Χρυσόστομε? Μπορεί να είναι λάθος η φράση που χρησιμοποίησα. Γιατί βλέπεις έναν άνθρωπο που εκφράζεται ειλικρινώς. Ακριβώς. Είναι έτσι, κάτι που απουσιάζει από τη δημόσια ζωή της χώρας, όχι στο ποδόσφαιρο μόνο, παντού. Είναι κάτι σπάνιο δηλαδή και γι' αυτό το βλέπουμε. Και ίσως γι' αυτό να έχει πληρώσει το μάρμαρο μερικές φορές. Ασφαλώς. Δηλαδή το κράτησε και αυτό που είπε, ότι τον έχουν διώξει, δεν έχει φύγει. Και τα πράγματά του τα ετοίμασε, γιατί στην Ελλάδα ζούμε. Είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι η ανακοίνωση που είχε βγει με τη στήριξη προς τον προπονητή, προς τη στήριξη στην ομάδα, συν κάποιες δηλώσεις που έγιναν από τον Αλέξη Κούγια μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δημιουργούσαν συνειρμούς. Εγώ θα επειδή ακριβώς είμαστε στην Ελλάδα. Στη δήλωση που έκανε ο κύριος Κούγιας και είπε: μετράω πάντα μέχρι τα 100 μέχρι να πάρω αποφάσεις και είμαι κοντά στο 100. Ακριβώς, πόσο κοντά όμως. Κοντά είναι και το 50, κοντά είναι και το 99. Εντάξει. Βέβαια, ο ίδιος μόνο ξέρει πόσο κοντά ήταν, έτσι. Αλλά δημιουργήθηκαν συνειρμοί. Γιατί ακριβώς είμαστε στην Ελλάδα. Εγώ πάντως ήθελα να σταθώ και σε αυτό που είπε ο κ. Αναστασιάδης, αλλά και σε αυτό που είπε ο Χρυσόστομος, ότι κάποιοι πρέπει να καταλάβουν. Και εμείς πρώτα απ' όλα, έτσι. Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι, εντάξει ρε παιδιά, μπορεί να γνωρίζουν, ας πούμε, από το ποδόσφαιρο, όλοι ξέρουν από το ποδόσφαιρο, αλλά το να είσαι στην καρέκλα απέναντι και να έχεις απέναντι σου έναν προπονητή και ουσιαστικά να του πουλάς τη ξυπνάδα, δεν περνάει. Και ειδικά όταν πρόκειται για τον κ. Αναστασιάδη. Σίγουρα χρειάζεται υπομονή. Σίγουρα η ομάδα είναι καινούργια, όπως πολύ σωστά είπε και ο Χρυσόστομος, 5 χρόνια. Ο ίδιος ο Άγγελος Αναστασιάδης το είπε. Τις λέξεις του χρησιμοποιούμε. Έτσι. Έτσι. Δηλαδή κάπου θα πρέπει να δοθεί, δεν λέω εγώ περίοδο. Λίγη υπομονή. Επειδή λίγη υπομονή για να δείξει αυτό που μπορεί. Η εκπομπή από φιλοσοφία είναι σε μια άλλη λογική από αυτή τη συνηθισμένη που επικρατεί στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αγωνιστικών γεγονότων από το συνάφι μας
δημοσιογραφικά. Δηλαδή να βάζουμε κάτω την οθόνη, να αναλύουμε τακτικές, να παίρνουμε κεφάλια, να νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Εμείς από φιλοσοφία είμαστε της άποψης ότι οι προπονητές και οι άνθρωποι εμπλεκόμενοι με το ποδοσφαιρικό τμήμα μιας ομάδας ξέρουν καλύτερα από τον καθέναν τι γίνεται στα του οίκου τους. Και είναι αυτό που είπε επίσης ο Άγγελος Αναστασιάδης, έχει βάση, ότι είναι πολύ πιο στενοχωρημένος ο ίδιος όταν χάνει η ομάδα από οποιονδήποτε άλλον. Άντε να το πω, όλοι μαζί όσοι αγαπούν την ομάδα είναι το ίδιο στενοχωρημένοι. Οπότε είτε στις καλές που είπε ο Χρυσόστομος πριν με τον Ολυμπιακό στο θρίαμβο, γιατί ήταν όντως ένας θρίαμβος στην επιστροφή της ΑΕΛ στο προσκήνιο να κερδίζει τον πρωταθλητή, είτε στις στραβές όπως ήταν στα Γιάννενα, αναφέρθηκε Χρυσόστομε ο κοτς στη φάση εκείνη. Στους 8 παίκτες και στον γκολ που σημείωσε έτσι. Ο παίκτης του ΠΑΣ Γιάννενα. Η επόμενη Κυριακή είναι πάντα η οδηγός, το επόμενο μάτς, και μέχρι να έρθει το επόμενο μάτς υπάρχει και ο μακροπρόθεσμος στόχος της δουλειάς. Το τι ομάδα θα δομήσεις. Ακριβώς. Και για να δομήσεις ομάδα πρέπει να έχεις χρόνο. Ότι δεν κοιτάμε κανένας και εμείς οι ίδιοι. Εγώ ως Χρυσόστομος Τρίμης, τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω, ότι μερικές φορές δεν κοιτάμε μακροπρόθεσμα. Κοιτάμε βραχυπρόθεσμα και αυτό δεν είναι καλό. Έχει πάρα πολύ δρόμο το πρωτάθλημα μπροστά του. Πάρα πολύ δρόμο. Για να δούμε. Και αν δεν υπάρχει πίστοση χρόνου, γιατί χρειάζεται πίστοση χρόνου η ομάδα. Έχει αδυναμίες η ομάδα, έτσι. Ασφαλώς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει αδυναμίες, ούτε θα αγιοποιήσουμε τους ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή ή τον Άγγελο Αναστασιάδη ή τη διοίκηση. Δεν έχει αδυναμίες. Αλλά χρειάζεται χρόνος για να διορθωθούν αυτές οι αδυναμίες. Χρόνος για βελτίωση.